του 2015 και μέχρι τώρα με την διάκριση της γαλάζιας σημαίας για την καθαρότητα των νερών της, την καθαρότητα της παραλίας και τις παροχές που προσφέρει στους επισκέπτες. Στο πλαίσιο λοιπόν του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, που στη χώρα μας επιτελείται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, διοργανώνουμε την απόψινή εκδήλωση με θέμα κολυμβητικές διαδρομές 365 ημέρες το χρόνο σε γαλάζια νερά, προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφαλής κολύμβηση, τεχνικές πρώτων βοηθειών. Η διοργάνωση της εκδήλωσης γίνεται από το προσωπικό και τη διοίκηση της ακτής Βουλιαγμένης, καθώς και την ομάδα κολυμβητικών διαδρομών We Swim. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν απόψε τον κύριο Πέτρο Παρθένη. Εμπνευστή, δημιουργό και πρωτοστάτη της κίνησης We Swim, κολυμπάμε 365 μέρες το χρόνο, τον οποίο ευχαριστούμε. Επίσης, έχουμε τη τιμή να παρευρίσκεται μεταξύ μας η κυρία Δαρία Κουρδουμπά, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, την οποία και ευχαριστούμε για την καθοδήγησή της και για την προβολή που δίνει στην ακτή και τη χώρα μας μέσα από το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία. Παρόντες επίσης στην απόψινή βραδιά είναι στελέχη της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, ιδιοκτήτριας της ακτής Βουλιαγμένης, ο Διευθυντής της ακτής κύριος Παναγιώτης Γεωργακούνιας, ο Οικονομικός Διευθυντής της ακτής κύριος Χρήστος Πέτσας και ο Υποδιευθυντής της ακτής κύριος Γιάννης Κεχαγιάς. Τους ευχαριστούμε, όπως και όλο το προσωπικό της ακτής Βουλιαγμένης για το έργο τους. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Πέτρο Παρθένη και σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας εδώ. Λοιπόν, σας καλησπέριζω. Λοιπόν, περίπου 20 χιλιόμετρα από τη Λέω Χρήστος από το κέντρο, εγώ τα έχω μετρήσει 18. Είμαστε δηλαδή σχεδόν 20 λεπτά, 25 από την πόλη μας. Έχουμε αυτήν την υπέροχη παραλία εδώ στο κόλπο της Βουλιαγμένης. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση όλο το χρόνο. Η ακτή έχει ασφάλεια, καθαριότητα όλο το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο. Έχει πρόσβαση σε αμαία. Έχουμε πολλούς γουσουήμερες εδώ πέρα φίλους οι οποίοι έχουν προβλήματα κίνησης και είναι πολύ σημαντικό που η ακτή παρέχει αυτή τη δυνατότητα στους συγκολυμπητές μας.